ήταν μια πολύ καλή ιεραρχία γιατί δόθηκε η ευκαιρία πέρα από τα θέματα τα άλλα τα γενικότερα όπως τα είχε η διάταξη και τα διαπραγματευτήκαμε πέρα και από τις εκλογές η αλήθεια είναι ότι το κύριο βάρος μέσα μας ήταν η απόφαση για την αυτοκέφαλη εκκλησία της Ουκρανίας επειδή υπήρχε η άποψη να μην συζητηθεί τελικά επιτάνευσε η γνώμη να γίνει κατ' επέκταση τη τακτική ιεραρχία μια μέρα παράταση, γι' αυτό μείναμε το Σάββατο, προκειμένου να ασχοληθούμε μόνο με αυτό το θέμα. Δόθηκαν οι απαραίτητε γνωμολογίε από τις δύο επιτροπές, την Επιτροπή Κανονικών ζητημάτων και κανονική επιτροπή δογματικών και διορθοδόξων. Οι δύο επιτροπές συμφωνούσαν αυτό που ήταν και η τελική απόφαση της Διαρκούς ιερά Συνόδου, αυτό το οποίο ενέκρινε και η Μεγάλη Σύνοδος της Ιεραρχίας. Τρία πράγματα. Ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει απόλυτο δικαίωμα βάσει των Ιερών Κανόνων και βάσει της παραδόσεως της Εκκλησίας εδώ και 1800 χρόνια να δίδει το αυτοκέφαλο στις Εκκλησίες όποτε θέλει όποτε εκείνο κρίνει ότι είναι σωστό προκειμένου να ειρηνεύουν οι εκκλησίες και να εργάζονται καλύτερα οι αναποστολικά. Έτσι έδωσε το αυτοκέφαλο και στην εκκλησία της Μόσχας και στη Σερβία και στη Βουλγαρία και στη Γεωργία και στην Κύπρο και στην... σε όλες τις εκκλησίες μέχρι στην εκκλησία της Ελλάδος, πρόσφατα στην Τσεχία, στην Πολωνία κτλ. Είναι προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Σε αυτό δεν διαφωνούσε κανένας από όλου μας. Στη συνέχεια ἐτέθη το θέμα ε, αν πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση τώρα ή αργότερα. Εκεί υπήρξαν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι Μητροπολίτες είπανε να το αφήσουμε για αργότερα. Τελικά επριτάνευσε πάλι η γνώμη ότι δεν είναι καλό να μένει αναπάντητο. Βέβαια, συμφωνήσαμε όλοι ότι εγκρίνουμε αυτήν την άποψη και τη γνώμη του Οικουμενικού Πατριάρχου και αναγνωρίζουμε την καινούργια Εκκλησία. Ως όφιλε αυτό σημαίνει ότι δεν έχει υποχρέωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ζητήσει την έγκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των άλλων εκκλησιών. Ήθιστε μετά από κάθε αναγνώριση και όταν δίδει τόμο αυτοκεφαλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης οι προκαθήμενοι ως πρόεδροι των τοπικών συνόδων να στέλνουν τα λεγόμενα ειρηνικά γράμματα. Δηλαδή μια συγχαρητήρια επιστολή. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε αρμοδιότητα να κρίνουμε τις πράξεις μιας άλλης εκκλησίας και μιας άλλης συνόδου, αλλά αφού το θέμα πήρε τις διαστάσεις που πήρε, ναι, αποφασίσαμε ότι εγκρίνουμε την εκκλησία, την αυτοκέφαλη της Ουκρανίας. Έγιναν πολλές συζητήσεις για το θέμα της... Ε, κανονικότητος των χειροτονίων. Δηλαδή κατά πόσο οι χειροτονίες των επισκόπων, οπότε κατά συνέπεια και των ιερέων που είναι στην καινούργια αυτοκέφαλη εκκλησία, ότι είναι κανονικές βάσει των κανόνων. Εκεί λοιπόν συζητήσαμε ότι όντω το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέτασε τις χειροτονίες όλες ανεξαιρέτως και βρήκε ότι είναι κανονικέ. Δηλαδή, από πού πήραν την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη οι σημερινοί επίσκοποι τη Ουκρανική Εκκλησία. είναι κανονικέ οι χειροτονίε. Γιατί ακουγόταν ότι κάποιοι ήταν και αυτοχειροτόνητοι. Μερικοί απαταιώνε συνηθίζουν και στην πατρίδα μα, έχουμε και στην Ελλάδα, να αυτοχειροτονούνται επίσκοποι και να παριστάνουν του επισκόπου. Αυτό βέβαια δεν το αναγνωρίζει καμιά παγκόσμια Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι όντω οι χειροτονίες έχουν κανονικότητα όπως λέμε. Τώρα υπάρχουν και μερικά προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι θα θεραπευτούν με το χρόνο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν διχάστηκε παραμένει ενωμένη παρά τις επιφυλάξεις, παρά τις δυσκολίες, παρά τις φοβίες που επικράτησαν και είπαμε με πολύ σεβασμό στη Ρωσική Εκκλησία την οποία αγαπάμε και τιμάμε αλλά πρέπει να τη βοηθήσουμε να καταλάβει ότι είναι ένας απλός κρίκος της παγκόσμιας Ορθοδοξίας και δεν μπορεί να μετακινεί όρια αιώνια όπως είναι η σειρά των πρεσβηγενών Πατριαρχείων, των οποίων προείσταται πάντοτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεω. Και λέω Οικουμενικό, γιατί εδώ και η Ρωσική Εκκλησία έχει μια δυσκολία. Δεν το αποδέχεται ω Οικουμενικό. Αλλά το αποδέχεται όλη η Ορθοδοξία και καλά θα κάνει και η Ρωσική Εκκλησία να το αποδεχθεί. Και να μην μένει έξω, όπω μένει τώρα, από το σύνολο των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μην βλέπετε κάποιε επιφυλάξει που κυκλοφορούν, μετά την Εκκλησία της Ελλάδος, μία-μία από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και τα Πρεσβηγενή Πατριαρχία, αλλά και όλα τα Πατριαρχία, θα προσχωρούν σε αυτή τη γνώμη και σε αυτή την άποψη τη δική μας. Ήδη κάτι τέτοιο έδειξε αμέσως την ίδια μέρα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, την άλλη μέρα ο Πατριάρχης Γεωργίας εκεί θα ακολουθήσουν και οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας και η Ιεροσολύμων στη συνέχεια ύστερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα και η Σερβία και η Βουλγαρία και η Ρουμανία κτλ. Χρειάζεται αυτή η ενότητα χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα ούτε δογματικά, Θεός φυλάξει, τότε θα κλονίζονταν η πίστη αλλά ούτε και διοικητικά γιατί όλα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι Κανονικά τοποθετημένα σε μια τάξη και δεν είναι σοφό να μετακινούμε αυτή την τάξη κατά το δοκούν ή κατά τις ορέξεις ή κατά τις επιθυμίες ή κατά τις ε, ιδεολογίες της πολιτικής που έχει κάθε εκκλησία αφού είναι τόσο ενωμένη με το πλήρωμα το οποίο υπηρετεί και διακονεί.